Βλέπετε εσείς τις εξελίξεις. Δεν έχουν παραταθεί ακόμη. Και με συγχωρείτε, εάν υπάρχει τρόπος να λυθεί το πρόβλημα τότε, όταν πια θα δούμε ότι δεν μπορεί να μας πει ο Ανδρέας Παπανδρέου τι θέλει, άρα υπάρχει και τώρα. Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω, θέλω να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Και να πάμε στην ουσία. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Μην το δέχεστε, κύριε Κόμμα. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Πιστεύω στην υπευθυνότητα, τη σοβαρότητα και τον πατριωτισμό. Πάντως δεν απαντήσατε στο δικό μου ερώτημα. Τι σκέφτεστε και τι διαβουλεύεστε. Είτε ενιαία, είτε χωρίς ενιαία αντίληψη. Δεν διαβουλευόμαστε απολύτως τίποτα. Μπορεί κάτι διαβουλεύεστε, διαβουλεύεστε. Και εδώ είναι το μέγα θέμα. Το μέγα θέμα της ειλικρίνειας πια. Κύριε Κομμούνη, επιθέτει να αντιστρέψουμε τον κύριο Βενζέλη. Να σας κάνω μια ερώτηση. Να σας κάνω μια ερώτηση για να το ζωντανέψουμε. Αφού απαντήσατε στη δική μου. Και θα απαντήσω. Πόσες μέρες του δίνεται του Ανδρέα Παπανδρέου περιθώριο να δώσει αυτή τη μάχη και να δούμε αν θα αναρρώσει ή όχι, για να μπορέσει να πάρει μόνος του κρίσιμες αποφάσεις? Όλοι παρικούμε την Ιερουσαλήμ και ξέρουμε πώς αντιδράει η κοινή γνώμη. Θα σας απαντήσω. Πόσες μέρες του χαλαλίζεται σε αυτή τη μάχη που δίνει? Είναι καλό ερώτημα, κυρία Μπενάκη. Κυρία Μπενάκη, είναι πολύ καλό ερώτημα. Το Σύνταγμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας λέει 6 μήνες. Είναι καλό ερώτημα. Διαβάστε τη διάταξη. Κυρία Μπενάκη, είναι καλό ερώτημα. Αλλά για πείτε μου. Εγώ θα σας απαντήσω με τις φημομετρήσεις, κύριε Βενζέλο. Τις φημομετρήσεις τις ξέρω. Άμα τις ξέρετε, τότε γιατί με ρωτάτε? Ήδη υπάρχει. Ήδη υπάρχει εμπεδωμένη άποψη. Πιστεύετε στο ότι εκλογικό δεν καταλαβαίνουμε σώμα, τις τάσεις κατά της ένα μεγάλο ποσοστό, 89% ζητάει να παρακαμφθεί αυτή η δυσκολία. Καταλαβαίνει τους κινδύνους και τα προβλήματα και ζητάει να παρακαμφθεί. Ο κύριος Εύερτ έχει μια αρχή στην πολιτική του. Διαβάζει τις φημομετρήσεις και διαμορφώνει πολιτικές θέσεις. Η Νέα Δημοκρατία εννοώ. Ο πολιτικός, ξέρετε, έχει και άλλες λύσεις. Βλέπουμε τις υπομετρήσεις. Λοιπόν, αλλά πρέπει να εξηγούμε και στην κοινή γνώμη. Πρέπει να εξηγούμε στην κοινή γνώμη πώς έχουν τα πράγματα. Και καμιά φορά. Να πω μια φράση. Θέσατε ένα πολύ καλό ερώτημα στον κύριο Κομμίνη. Στην κρίσιμη θέση να πρέπει να τεθείς αντίθετα προς ρεύματα της κοινής γνώμης. Κύριε Βενιζέλο, θέσατε ένα πολύ καλό ερώτημα στον κύριο Κομμίνη. Κύριε Βενιζέλο, θέσατε ένα πολύ καλό ερώτημα στον κύριο Κομμίνη, αλλά είναι το ερώτημα που πρέπει να έρθει προς εσάς. Τον ρωτήσατε πόσο χρόνο δίνει στον Ανδρέα Παπανδρέου ώστε να μπορέσει να αποφασίσει εκείνος τι θα συμβεί. Το ερώτημα αυτό προς εσάς και θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να είστε σύντομος σε αυτή την απάντηση, αν θέλετε να απαντήσετε. Ο κύριος Κομμίνης είχε μια πολύ εύκολη απάντηση. Αν θέλετε να απαντήσετε, θα μου έλεγε, του δίνω εύλογο χρόνο και αν μου κάνετε εσείς την ερώτηση, θα σας έλεγα και εγώ του δίνω εύλογο χρόνο. Την έπιασα, την είδα πολύ καλή ερώτηση και σας στέλνω πίσω. Επιστρέψτε μου στην απάντηση που σας έδωσα, κύριε Βενιζέλο. Τώρα θα με ακούσετε. Το είπα, καταλαβαίνετε, αστευόμενος τώρα. Όχι, εγώ το λέω. Για να δείτε το αδιέξοδο των αόριστων ενιών. Προσέξτε τώρα, να ρωτήσω εγώ. Κύριε, υπάρχει πιο συγκεκριμένη και όχι αόριστη απάντηση? Υπάρχει πιο συγκεκριμένη. Γιατί όλοι παρακολουθούμε μια προσπάθεια που καταβάλει ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον αγώνα του, η οποία έχει παλινοδίες, έτσι δεν είναι? Και ξέρετε ότι οι τάσεις της κοινής γνώμης αλλάζουν ανάλογα και με την ιατρική εξέλιξη του πράγματος. Αλλάζουν. Όταν η κοινή γνώμη βλέπει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου βρίσκεται προκινδύνου ζωής, προκινδύνου θανάτου δηλαδή, συσπυρώνεται, συγκινείται, δίνει αυτό τη συμπάθειά της. Ναι. Και όταν βλέπει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αναρρωνεί, ότι περνάει σε άλλη φάση, αρχίζει να θέτει τα ζητήματα πιο πολιτικά, πιο σκληρά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε. Η κοινή γνώμη λέει και κάτι άλλο όμως. Αυτό το βλέπουμε και στα στελέχη του Πασόκ. Αυτά, όλα αυτά την που είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, δύσκολη, έκτακτη, παροδική. Λοιπόν, κρατάει μόνο 22 μέρες, δεν είναι τόσο πολύ. Έχω μια ερώτηση, συγγνώμη κύριε Βενάκη. Από την αρχή μία ερώτηση που δεν έχει αφήσει να την ρωτήσω. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ας πάμε διαφημιστικά και μετά. Να δώσουμε λοιπόν την κάρτα μας και το ερώτημα που είναι το κέριο, εκεί που φτάσαμε επιτέλους σε αυτή τη συζήτηση. Αφού συμπληρωθεί μήνας, είναι το ερώτημα προς τους τηλεθεατές, είσαστε υπέρ του να δοθεί λύση διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ ή κατά? Αυτοί που συμφωνούν ότι είναι υπέρ του να δοθεί λύση αφού συμπληρωθεί μήνας. Κοιτάξτε, 090, μην κάνετε τον κόπο, κύριε Κομμίνη, η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι 20-72, το ερώτημα αυτό υπέρ. Αλλά δεν μας λέει έχετε, τίποτα συγκεκριμένο. Έχετε πάντοτε θέλετε να μονοπολείτε τη συζήτηση. Καταλαμβάνει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Ας αφήσουμε λοιπόν να δούμε. Αν συμπλέει με τις φυγομετρήσεις και η σημερινή τηλεθέαση. Μα να εδώ με την ελαφρά αυτό βοήθεια, είναι και τίποτα άλλο. Με την ελαφρά βοήθεια του κυρίου Ροκόφλου, γιατί δεν τον αφήσετε να μιλήσει πολύ,
είμαι μόνος έναντι τεσσάρων. Όχι, ο κύριος Ζωκόφυλλος, ο κύριος Ζωκόφυλλος είχε πολύ χρόνο, το λόγο αλλά τον κατανάλωσε σε προλόγους. Δεν πήγε στην ουσία. Θα απαντήσει όμως, θα ολοκληρώσετε. Να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα.